Εν τω μεταξύ, η ιδέα της αυτονομίας της Μακεδονίας κέρδιζε έδαφος στη Βουλγαρία ως προσωρινή μεταβατική κατάσταση. Ύστερα μάλιστα από τη ματέωση του σχεδίου της Μεγάλης Βουλγαρίας της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Όσα συμβαίνουν στη Μακεδονία κυκλοφορούν γρήγορα. Ο Παύλος με τον πεθερό του είναι σε συνεχή επικοινωνία με μακεδονικούς συλλόγους. Αλλά και οι Μακεδόνες που έρχονται στην Αθήνα βρίσκουν πάντα καταφύγιο στο σπίτι του Στέφανου Δραγούμη. Έτσι οι δύο άνδρες γνωρίζουν με λεπτομέρειες τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στη μακεδονική γη. Ο Παύλος επιθυμεί διακαώς να επισκεφθεί τη Μακεδονία και να αποκτήσει προσωπική αντίληψη των πραγμάτων. Ενώ η υπηρεσία του ως ανδιπολοχαγού του δεύτερου συντάγματος πυροβολικού είναι απελπιστικά μονότονη, την ίδια εποχή η οικογένειά του μεγαλώνει με τη γέννηση της κόρης του, Ζωής. Στο σπίτι του στην Κηφισιά. Η αγαπημένη του ευχαρίστηση καθώς και της γυναίκας του είναι η Πασία. Παράλληλα αφοσιώνεται στους Εράνους αλλά και στην επικοινωνία του με πρόσφυγες Μακεδόνες που του φέρνουν πολύτιμες πληροφορίες. Με την πρωτοβουλία του Μακεδονικού Κομιτάτου της Αθήνας, ντόπιοι αρχηγοί, ιδίως στη Δυτική Μακεδονία, ενισχύονται με την αποστολή οπλισμού και εθελοντών ώστε να ανταπεξέλθουν στις επιθέσεις των Βουλγάρων Κομιτατζίδων. Ανάμεσα στους εθελοντές ξεχωρίζουν ο Κότας, ο Νταλίπης, ο Παύλος Κύρου, ο Βαγγέλης Τρεμενιώτης και ο Λάκης Πύρζας. Η κυβέρνηση Θεοτόκη διστάζει, αλλά κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης αναγκάζεται να λάβει ορισμένα μέτρα. Δεν προσανατολίζεται ακόμα στον ένοπλο αγώνα. Εγκαθιστά στη Μακεδονία νέους προξένους. Μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Κορομιλάς στη Θεσσαλονίκη. Στο προξενείο μοναστηρίου, ως υποπρόξενος ο Ιων Δραγούμης. Ένα νέο πνεύμα δράσης αρχίζει. Ο Παύλος αισθάνθηκε μεγάλη συγκίνηση και χαρά που θα πήγαινε τουλάχιστον ο γυναικάδελφός του στη Μακεδονία. Ήλπιζε τώρα πως θα άρχιζε η δουλειά ενάντια στο βουλγαρικό χήμαρο. Ο Ιων του είχε υποσχεθεί ότι θα τον κρατούσε ενήμερο των πραγμάτων. Οι δύο άνδρες, παρόλη την απόσταση που τους χωρίζει, εργάζονται με αμοιβαία αγάπη και κατανόηση, σαν μία ψυχή. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, οδηγίες, λογαριασμούς, βραχύλογα και κρυπτογραφικά. Αγαπητέ μου Παύλε, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Πως για να επιτύχουμε κάτι σε αυτήν την περίσταση χρειάζονται. Πρώτον, εργασία εδώ. Αυτήν την κάνουμε όσο μπορούμε εμείς. Δεύτερον, εργασία στην Ελλάδα. Και για τις δύο δουλειές χρειάζονται χρήματα. Γράψε με σε παρακαλώ, για να ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, αν το κίνημα των κομιτάτων γενικευθεί. Αυτά σε παρακαλώ, να μένουν μυστικά. Ίσως αργότερα σε παρακαλέσω να έλθεις εδώ. Αισθάνομαι πως την ευθύνη παίρνω επάνω μου. Αλλά αφού δεν την παίρνει κανείς άλλος, την παίρνω εγώ. Τώρα φρόντισε να οργανώσετε πόλεμο δημοσιογραφικό στην Ευρώπη για τα ελληνικά συμφέροντα. Να έχετε χρήματα έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο. Ο Ιων συγκροτεί ένα μυστικό σωματείο, την Άμυνα, με σκοπό την άμυνα των ελληνικών κοινοτήτων. Ο Παύλος στην Αθήνα χρησιμεύει ως σύνδεσμος με τα διάφορα πατριωτικά σωματεία των Αθηνών. Μες στις μεγάλες τους φροντίδες δεν παραμελούν και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Είναι καλό να ξοδεύονται και να περιφέρονται εδώ ελληνικά λαχεία. Φρόντισε να σταλούν για πρώτη φορά 100 της αρχαιολογικής εταιρείας. Έγραψα του Βικέλα για κάτι βιβλία. Ρώτησε τον αν έλαβε το γράμμα μου. Στείλε παρακαλώ το έγκλης των άρθρων στον Κάπα να το δημοσιεύσει. Νόμιζα πως με έχεις ξεχάσει εντελώς. Βλέπω όμως ότι τίποτα δεν ελισμόνησες από όσα σε παρακάλεσα να κάνεις.
Το διπλό σου γράμμα με ηλέκτρισε. Είμαι θα στην αρχή, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πάμε γρήγορα. Πρέπει να λογαριάζεις στις 60 λίρες μηνιαίως. Ελπίζω να αυξηθούν ταχαίως. Εξ αυτών κράτησε όσα θέλεις, τα υπόλοιπα στείλε καραβαγγέλη. Από κανένα κράτος της Ευρώπης δεν έχουμε να περιμένουμε ούτε βοήθεια, ούτε τίποτε. Να ξέρεις πως είμαστε εντελώς μόνοι μας. Κανείς δεν μας βοηθεί και όλοι μας χτυπούν. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε μόνοι μας ό,τι πρέπει. Οι συμμορίες και τα κομιτάτα είναι χωμένα παντού. Εργάζονται ενεργητικότερα από πριν. Χρειάζεται υπεράσπισης, γιατί πολλοί παρασύρονται επειδή οι Βούλγαροι τους υπόσχονται ελευθερία και τους λέγουν πως και η Ελλάς εγκρίνει την ενέργειά τους και ότι αυτοί δεν ζητούν να κάνουν Μακεδονία βουλγαρική, αλλά να την κάνουν αυτόνομο κράτος. Είσαι αξιοθαύμαστος για την δραστηριότητα, την αφοσίωση και την νοημοσύνη σου. Τι δεν θα έδιδα να είμαι κοντά σου και να σε βοηθώ στις ενεργείες σου. Δυστυχώς, τα μέσα μου δεν με επιτρέπουν να κινηθώ απ' εδώ. Και η κυβέρνηση δεν σκέπτεται καθόλου να υποφεληθεί της προθυμίας μου. Οι Βούλγαροι λένε να κάνουν κάτι την Κυριακή 20 Ιουλίου. Να χτυπήσουν τα τουρκικά χωριά και να κάψουν και να σκοτώσουν. Πράγματι, την άνοιξη του 1903 πλημμύρισαν τον τόπο οι βουλγαρικές συμμορίες. Φοβέριζαν ότι του προφήτη Ηλία θα γινόταν γενική επανάσταση. Οι ομάδες των κομιτατζίδων που φτάνουν και οι τοπικοί συνεργάτες τους χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών και προκηρύσουν την ανεξαρτησία. Προσπαθούν να βγάλουν όλο τον πληθυσμό στο βουνό και να δώσουν την εντύπωση στην Ευρώπη ότι πρόκειται για μια γενική εξέγερση. Ιουλίου 1903. Στείλε χρήματα το ταχύτερον. Ένα είδος επαναστάσεως έρχεσαι από χθες. Άρχισαν από τουρκικά χωριά για να προκαλέσουν αντεκδικήσεις. Οι τουρκικές δυνάμεις ως αντίπινα καταστρέφουν τα χωριά σλαβόφωνα και ελληνόφωνα χωρίς εξαίρεση. Καίνε τη συγκομιδή, αφανίζουν τα κοπάδια. Οι συνέπειες είναι οδυνηρές για τον πληθυσμό. Η εξέγερση του Ίλιντεν είχε καταστροφικά αποτελέσματα για τον ελληνισμό της Μακεδονίας. Ο πληθυσμός κάνει συνεχείς εκκλήσεις προς την ελεύθερη Ελλάδα για αποτελεσματική βοήθεια και προστασία. Η Μακεδονία φλέγεται. Υπήρχαν όμως και μερικοί Έλληνες, οι οποίοι δεν περίμεναν την ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν και τις φλόγες του Κρόσοβο για να αφυπνιστούν. Μεταξύ τους, οι αξιωματικοί και πρώην μέλη της Εθνικής Εταιρείας, ανθιπολογαγή του πυροβολικού, Παύλος Μελάς, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, Γεώργιος Τσόντος, ο ανθιπολοχαγός πεζικού Γεώργιος Κατεχάκης και η λοχαγή του πεζικού Αναγνωστόπουλος Δημήτρης και Αλέξης Κουτούμης. Αντιλαμβάνονται την τραγικότητα της κατάστασης στη Μακεδονία και αποφασίσουν να αγωνιστούν για τον μακεδονικό ελληνισμό ανεξάρτητα από την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Στέλνουν μερικά πρόσωπα δοκιμασμένα, Μακεδόνες και κριτικούς, να δυναμώσουν τα ντόπια σώματα και να βοηθήσουν στην οργάνωση κι άλλων. Αυτούς τους διάλεγε ο Παύλος και τους έστελνε με μεγάλη μυστικότητα από τα σύνορα. Όλο μεγαλώνει όμως του Παύλου ο πόθος να πάει ο ίδιος στη Μακεδονία. Δεν αφήνει προσπάθεια, δεν αφήνει ενέργεια για να φτάσει εκεί που θέλει. Τέλος μια μέρα, ο λοχαγός του πεζικού Κοντούλης του ανακοινώνει την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει 4 αξιωματικούς για να μελετήσουν το έδαφος και την κατάσταση. Στον Κοντούλη ανέθεσαν την αρχηγία της αποστολής. Αυτός πρότεινε τον Παύλο, τον Αναστάσιο Παπούλα και τον Γεώργιο Κολοκοτρώνη, εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στον καθένα επιτρέπεται να πάρει έναν άνδρα οπλισμένο για ακόλουθο. Θα τους οδηγήσουν στη Μακεδονία ο καπετάν Κότας από τη Ρούλια, ο Παύλος Κύρου από το Ζέλοβο, ο Νίκος Πύρζας από τη Φλόρινα.
Οι άδειες που τους δίνονται από το Υπουργείο Στρατιωτικών αφορούν μετακινήσεις τους μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους. Τα διαβατήριά τους εκδίδονται με ψευδόνυμα. Το ψευδόνυμο του Παύλου είναι Μίκης Ζέζας. Ψευδόνυμο αγαπημένο, καθώς του θύμιζε το γιο και τον πατέρα του ταυτόχρονα. Ετοιμάζεται με ιδιαίτερη χαρά. Ο αγαπημένος ονειροπόλος των αθηναϊκών σαλονιών μεταμορφώνεται στον αγαπημένο της Μακεδονίας. Η τελική φάση του αγώνα αρχίζει. Όπως ο ίδιος γράφει στο σημειωματάριό του στις 24 Φεβρουαρίου του 1904, σήμερον επιτέλους εκπληρούται ο πόθος.